ουρικό οξύ παράγεται στο σώμα. Το WEB εξηγεί ότι ο οργανισμός μας δημιουργεί ουρικό οξύ από τα τρόφιμα που τρώμε και με τη φυσική διάσπαση των κυττάρων του σώματός μας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού φιλτράρεται από τα νεφρά και αποβάλλεται στα ούρα, αλλά μερικές φορές τα νεφρά δεν είναι σε θέση να το αποβάλουν κανονικά και αυτό αυξάνει τα επίπεδα ουρικού οξέως στο αίμα. Τα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές παθήσεις όπως αρθρίτιδα, πέτρες στα νεφρά ή ακόμη και νεφρική ανεπάρκεια. Ευτυχώς, μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να καθορίσει εάν τα επίπεδα ουρικού οξέως στο αίμα σας είναι εντός του φυσιολογικού ορίου. Η Mayo Clinic αναφέρει ότι τα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως εμφανίζονται συνήθως όταν τα νεφρά σας δεν λειτουργούν σωστά, αλλά υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να καταπονήσουν τα νεφρά σας, διουρητικά φάρμακα, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, γενετικοί παράγοντες, υποθυρεοειδισμός, φάρμακα που καταστέλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, νιασίνη, βιταμίνη B3, παχυσαρκία, ψωρίαση, διατροφή πλούσια σε πουρίνες όπως σηκώτη, κυνήγι, αντσούγες, σαρδέλες, σάλτσα, ξερά φασόλια, μπίζελια και μανιτάρια. Νεφρική ανεπάρκεια, χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία συμπτώματα. Τα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως δεν είναι ασθένεια και για μερικούς ανθρώπους είναι μια κατάσταση που δεν χρειάζεται καν θεραπεία γιατί δεν προκαλεί καν. Μερικές φορές δεν υπάρχουν συμπτώματα, αλλά αν έχετε έξαρση ουρικής αρθρίτιδας ή ένα συγκεκριμένο τύπο πέτρα στα νεφρά, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα του ουρικού οξέως, γι' αυτό ρωτήστε το γιατρό σας προκειμένου να κάνετε εξετάσεις, αλλά για κανένα λόγο μην σταματήσετε να παίρνετε τα φάρμακά σας, χωρίς να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό. Θεραπεία. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως μπορεί να χρειαστούν περιορισμένη θεραπεία. Άλλοι, όμως, όπως κάποιος που πάσχει από ουρική αρθρίτιδα, μπορεί απλά να χρειαστεί αλλαγή στη διατροφή του, σύμφωνα με το WEB. Ή όπως εξηγεί το HIFTAC, υπάρχουν ορισμένα μακροπρόθεσμα φάρμακα για τα άτομα με συχνές εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας. Ο γιατρός σας θα καθορίσει αν τα φάρμακα, η διατροφή ή ο τρόπος ζωής σας πρέπει να αλλάξουν, για να κρατήσετε τα επίπεδα του ουρικού οξέως σας σε υγιή επίπεδα για το σώμα σας. Πηγή.